Αντιδήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ακούσουμε όμως τον Αντιδήμαρχο, να επιχειρήσουμε να τον ακούσουμε. Ξέρετε, είναι το θέμα το οποίο αναδείξαμε εδώ μέσα από την εκπομπή στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς πήγε συνεργείο, καλύψαμε με ρεπορτάζ απόψεις κυβερνών κολυμβητών από τη μία, αυτοδιοικητικών από την άλλη, αλλά βέβαια είχαμε και τους ναυαγοσώστες οι οποίοι μιλούσαν και χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου. Ξεκίνησε η τουριστική σεζόν, σωστά, αντιδήμαρχε, αλλά δεν έχουμε ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε, σύμφωνα με τη γεία 38609 από 13 το 23, ξεκινάμε σιγά-σιγά. Ήδη έχουμε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης του υγειαλού. Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασίες πρόσληψης διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη. Θεωρούμε ότι είναι, πρέπει να προσφέρει ο Δήμος Χερσονήσου, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς δήμους, την ναυαγοσωστική κάλυψη στους επισκέπτες, για να νιώθουν την ασφάλεια που πρέπει να έχουν. Θα σας ενημερώσω ότι πέρα του υποχρεωτικού Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου που αναφέρει η ΚΕΑ για ναυαγοσωστική κάλυψη, όπως και πέρυσι θα έχουμε έστω και λίγο πιο περιορισμένα σημεία από το μήνα Μάιο, θα επεκταθεί και τον Οκτώβριο. Ό,τι μπορούμε σαν Δήμος να προσφέρουμε στους επισκέπτες και στους δημότες μας. Θέλω λίγο να πάμε όμως και στο γεγονός. Εγώ γνωρίζω πραγματικά τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και πέρυσι και φέτος, προκειμένου να υπάρχει κάλυψη πριν από τον Ιούνιο. Ωστόσο, φέτος τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καθώς έχετε έρθει σε επαφή και έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τουριστικούς φορείς. Οπότε έχουμε υψηλές πληρότητες από αρχές Απριλίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε παραλίες της Κρήτης, μην εστιάσουμε μόνο στη Χερσόνησο, αναμένεται να απολαύσουν τον μπάνιο τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες χωρίς ναυαγοσώστη. Υπάρχει ένας σχεδιασμός προκειμένου έστω και τον Απρίλιο για κάποιες ημέρες, για μία εβδομάδα, 10 μέρες, να έχουμε ναυαγοσώστες? Αν προλάβουμε τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουμε για να καταλήξουμε σε μια ναυαγοσωστική κάλυψη, έστω και μία εβδομάδα, αν μπορέσουμε τον Απρίλιο, θα το καταφέρουμε, θα είμαστε ευτυχείς. Μην ξεχνάτε, σας είπα ότι η ΚΕΑ ήρθε στις ψηφίσεις, μάλλον στις 13. Εμείς χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε τους όρους, τις θέσεις, τις τιμές. Οπότε πρέπει ακολουθούμε μια διαδικασία και μετά πρέπει να προχωρήσουμε σε ναυαγοσωστική κάλυψη. Στο κομμάτι τώρα των χρηματοδοτήσεων και της συνολικής δαπάνης από ταμεία του Δήμου, πώς καλύπτεται το κόστος? Καθώς βέβαια πολλά έχουν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια ότι η χρηματοδότηση κεντρικά δεν αρκεί, δεν φτάνει. Για πείτε μας λίγο. Εμείς στη βερυσινή χρονιά το 22 είχαμε περίπου 560.000 έξοδα που αφορούσε καθαρισμό παραλιών, αφορούσε ναυαγοσώστες, αφορούσε χημικές τουαλέτες. Τα έσοδά μας, 605.000. Ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέμε. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι είχαμε πάρει 232.000, τα λέω έτσι χοντρικά τα νούμερα, 232.000 σαν επιχορήγηση από το κράτος. Πιστεύουμε ότι και φέτος κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Θα έχουμε μία αύξηση όσον αφορά το μίσθωμα, διότι όπως ξέρετε πέρυσι υπήρχε μία έκπτωση της τάξης του 35% στις τιμές. Ναι. Φέτος αυτή δεν θα υπάρχει από τη μία. Από την άλλη, ενώ πέρυσι το 70% πήγαινε στους ΟΤΑ, γενικά στους Δήμους, και το 30% στο ελληνικό δημόσιο, από φέτος έχει γίνει 60-40%. Κάπου κερδίζουμε, κάπου χάνουμε, αλλά χρειαζόμαστε πάντα την κρατική επιχορήγηση. Αναφορικά, αντιδήμαρχε, με το ωράριο της ναυαγοσωστικής κάλυψης, τι προβλέπετε για φέτος? Είχε γίνει λόγος πέρυσι αναφορικά, νομίζω, 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Υπήρχε ναυαγοσώστης. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μήπως θα πρέπει λίγο να διαφοροποιηθεί φέτος, να τροποποιηθεί ο σχεδιασμός? Είναι στο χέρι σας. Μακάρι να μπορέσουμε, είναι καθαρά. Όλα είναι θέμα χρηματικό.
Είναι θέμα χρηματικό, καθαρά. Μπορεί να επεκταθεί και λίγο πιο πρωί να ξεκινάει και λίγο πιο απόγευμα να σταματάει. Καταλαβαίνετε ότι τα κοστολόγια είναι στα ύψη. Καταλαβαίνετε ότι όλα έχουν πάρει πάνω. Ήδη ψηφίσαμε και χθες να παραμείνουν οι τιμές όπως ήταν και το 2020. Ναι. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε θα το προσπαθήσουμε σαν Δήμος Χερσονήσου. Μάλιστα. Σε πόσες παραλίες υπάρχει ναυαγοσώστης και πύργος στη Χερσόνησο? Βέβαια τώρα τι ρωτάω, τουριστική περιοχή, δεκάδες ακριβώς. Αλλά θα σας πω μόνο, είναι 30 χιλιόμετρα από το γραμμή. Ακριβώς. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Φανταστείτε τι γίνεται στο Δήμο Χερσονήσου. Πόσοι ναυαγοσώστες συνολικά στο δυναμικό σας? Έχουμε γύρω στις 15 θέσεις. Πέρυσι είχαμε 2 ταχύπλο, φέτος θα βάλουμε και 3ο ταχύπλο. Ναι. Ένα στην περιοχή των Μαλίων, ένα Χερσονήσου και ένα στις Γούρνες. Για την καλύτερη πάντα προστασία των λουόμενων στην περιοχή του Δήμου μας. Να κλείσουμε λίγο με την εικόνα που έχετε στο κομμάτι των κρατήσεων, καθώς οι πρώτοι τουρίστες έχουν καταφθάσει. Ήδη κάποιος, αν κάνει μία βόλτα εκεί σε περιοχές όπως τα Μάλια, Χερσόνησο, θα δει τουρίστες, θα δει Γερμανούς, θα δει από τη Μεγάλη Βρετανία. Βεβαίως, υπολογίζεται από ό,τι έχω, από ό,τι ακούγεται στο Δήμο, από ό,τι ακούμε τους επαγγελματίες, μία αύξηση περίπου της 20% σε αφήξη σε σχέση με πέρυσι. Οπότε καταλαβαίνετε, αν ήταν πέρυσι η χρονιά καλή, φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη. Μάλιστα, και μεγάλο στοίχημα βέβαια, η αλήθεια είναι, και η αγοραστική δύναμη, και η αγοραστική δύναμη κυρίως αυτές τις κρατήσεις του παραένα, της τελευταίας στιγμής. Σωστά, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Κάποια προβλήματα εκεί στο παραλιακό μέτωπο την τελευταία διετία εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που βρισκόμαστε, έχουν λυθεί, που είχαν επηρεάσει και την προσβασιμότητα? Τα περισσότερα όχι, όλα έχουν λυθεί όσον αφορά την πρόσβαση. Έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σεζόν, Αντιδημαρχέ. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Πάσχα, αν δεν τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.